Στο μέτωπο της διαφθοράς τώρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα κατηγορείται αστυνομικός. Ο Πέτρος Καρσιώτης θα μας ενημερώσει σε ένα κύκλωμα το οποίο κατηγορείται ακόμη και για ανθρωποκτονία. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όταν οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον κάποιου θύματός τους, από το ανοιχτό παράθυρο, φέτος το καλοκαίρι, πέρασε η σφαίρα μέσα, χτύπησε στον τοίχο τον εσωτερικό. Ευτυχώς δεν βρήκε το θύμα εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ναι. Σε μία άλλη περίπτωση, αυτό το κύκλωμα από 10 άτομα, από το οποίο έχουν συλληφθεί 5 από την ασφάλεια της Σιλίας, εκεί δραστηριοποιείτο, έβαλε μία βόμβα για να εκφοβήσει πάλι κάποιο από τα θύματα, καθώς οι συγκεκριμένοι σκορπούσαν τον δρόμο παντού, έκαναν κλοπές, έκαναν τα πάντα, έκλεβαν ζώα και κατέστρεφαν περιουσίες σε όποιον τους αντιστεκόταν. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος αστυνομικός Αντώνη κατηγορείται ότι μετέφερε τους δύο δράστες της βομβιστικής επίθεσης για να διαλύσουν δηλαδή το σπίτι του θύματος με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τους πηγάδευσε από το σημείο. Υπηρετεί σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει και διοικητική έρευνα εναντίον.